Νιώτσι που βγαίνει, ο... χάνει την μπάλα. Να όμως τα εκεί σε καλή θέση και διώχνει την μπάλα πριν περάσει τη γραμμή ο Μαυρίδης. Μια ευκαιρία για τον Ολυμπιακό στο 11ο λεπτό. Ο Χατζηαθανασίου στο πλάγιο και η μπάλα πέρασε. Για τον λάθος που κάνει ο Ταλικριάδης εκεί πέρα, αλλά έχει γίνει και προηγουμένως φάουλ. Η μπάλα έρχεται στο Σαραβάκο, μια κόντρα, ο Βλάχος θέλει να σουτάρει μια δεύτερη κόντρα και το σου τελικά του Κουρμπανά είναι η καλή επέμβαση του Ταλικριά. Και είναι ο Σοφιανόπουλος. Ψάχνει και βρίσκει τον Τζιαντάκη. Ο Τζιαντάκης κάνει ένα σουτ. Καλό σουτ, μπάλα στο δεκάρι. Στο 35ο λεπτό, Σοφιανόπουλος νέα και η κεφαλιά του Χατζίδη. Δύο φάσεις πολύ επικίνδυνες στην περιοχή του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός κοντά στον γκολ. Γιωργαμλής, Σαραβάκος, ο Χριστοδούλου, πάσα του Χριστοδούλου και αυτογκόλ από τον Πανιώτη. Αυτογκόλ από τον Πανιώτη. Παίξανε γρήγορα το 1-2 η Παναθηναϊκή από τα δεξιά, 37ο λεπτό. Ο Πανιώτης θέλοντας να διώξει την μπάλα, δεν ξέρω τι ήθελε να κάνει, ωστόσο. Να ο Χριστοδούλου, ξανά κοιτάξει τη φάση, περνάει η μπάλα παράλληλα. Πετάγεται προς την πορεία της ο Ταλικριάδης, ενώ πεταγόταν και ο Νίλσεν. Και ο Μπανιώτης στην προσπάθεια του να διώξει την μπάλα. Κοιτάξτε, ο Σαραβάκος για τον Χριστοδούλου. Ο Χριστοδούλου σέντρα συρτή και ο Μπανιώτης στέλνει την μπάλα στα δίχτυα με αυτόν τον γκολ του Μπανιώτη. Ο Παναθηναϊκός το 38 προηγείται 1-0. Μπαλιά του Βλάχου για τον Σαραβάκο. Ο Σαραβάκος με τον Τσαλουχίδη. Ο Νίλσεν. Προσπαθούν οι Ολυμπιακοί εκεί πέρα, ο Νίλσεν είναι σχεδόν μόνος του και το σούτ και μια φοβερή απόκρουση κόρνερ του Ταλικριάδη στο σούτ του Γιωργαμπή. Παλιά του Μητρόπουλου, ο Ντέταρη από την άλλη πλευρά, μες στην περιοχή, ανοίγει την μπάλα, διώχνεται, παραλίγο να γίνει αυτό το καλοφυσικό. Ο Καλιτζάκης πετάχτηκε, έδιωξε την μπάλα σε κόρνερ. Ο Παδιωτάκης πηδάνε όλοι τους και είναι η Σοχάρης. Η Σοχάρης του Ολυμπιακού 12 λεπτά πριν το τέλος. Η κεφαλιά πρέπει να είναι του Μητρόπουλου. Ο Νίλς ήταν μέσα στα δοκάρια, προσπάθησε να την τζαμπούμε την φάση. Τη δούμε μάλλον από πίσω από τα δοκάρια που μένει. Είναι το 1-1. Στο κόμμα του Τσεντάκη προσπαθεί ο Παδιωτάκης, δεν μπορεί. Την κάνει την κεφαλιά ο Αλεξίου. Ο Αλεξίου. Ναι. Ξανά το κόρνο. Το κόρνο ο Τσιαντάκης. Από Διωτάκης διώχνει κάπως την μπάλα, πετάει το Αλεξίου. Ο Νίλς είναι στο δοκάρι, μπάλα θέλει να διώξει την μπάλα, η οποία χτυπάει στο δοκάρι, μπαίνει μέσα και είναι το 1-1 που γίνεται στο 33. Το 1-1 λοιπόν στο 78, 12 λεπτά πριν από τη λήξη του αγώνα. Εδώ ο Σαραβάκος μπαίνει μέσα στην περιοχή και ανατρέπεται και είναι το πέναλτι. Οι Ολυμπιακοί δεν πρόλαβαν να χαρούνε, θα λέγαμε, δεν ξέρω, ευνηδιάστηκαν, έγινε την ώρα που γινόταν το replay, ξαναβλέπαμε το replay. Εδώ μπαίνει ο Σαραβάκος και ο Τσαλουχίδης τον κρατάει. Ο Δημητριάδης δείχνει το πέναλτι. Ο Σαραβάκος λοιπόν στο πέναλτι. Και είναι το 2-1 μέσα σε 1,5 λεπτό, θα έλεγα ίσως 2. Στο 71ο λεπτό γίνεται το σκορ 2-1. Σε 2 λεπτά είδαμε 2 γκολ. Μπαλιά για τον Μητρόπουλο που πιάνει κεφαλιά, διώχνει ο Μαυρίδης. Σαραβάκος που δεν μπορεί ο Τσαλουχίδης να τον πιάσει, το λέγαμε από το πρώτο ημίχρονο αυτό. Και είναι η κίτρινη κάρτα, είναι η πρώτη κίτρινη κάρτα, ενώ υπολείπονται ακόμα 6 λεπτά. Και εδώ ο Κμοχ σε ένα αισθαντανέ, ιδιαίτερα εκφραστικό.